Νεκροί σε χωριό, κουρδικό χωριό στο βόρειο Ιράκ από επιδρομή αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Αρχικά το τουρκικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι κυνηγούσε ενόπλους του PKK, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Τελικά όμως οι νεκροί οι περισσότεροι είναι άμαχοι, κυρίως γυναικόπαιδα. Και μάλιστα ένας εκ των νεκρών είναι ένας 13χρονος που μάλλον δεν μπορεί να ήταν ένοπλος του PKK. Μάλιστα βγήκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, του κόμματος του Ερντογάν δηλαδή, και παραδέχθηκε ότι τελικά θύματα δεν είναι τρομοκράτες όπως λένε εκεί τους ενόπλους του PKK, αλλά πρόκειται για ένα λυπηρό περιστατικό και μάλιστα προκλητικά δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει συγκάλυψη πιθανών λαθών. Ακόμη δηλαδή και με αυτή τη δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ήταν λάθος, αλλά να ήταν να έβαζε στο στόχαστρο. Κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για λαθρεμπόρους, κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να ισχύει σε μια τέτοια περιοχή. Πολύ περισσότερο που τα τουρκικά αεροσκάφη χτύπησαν περιοχή μέσα στο Ιράκ και βέβαια γι' αυτό κανείς δεν κάνει λόγο. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, αμέσως πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Τουρκίας. Στην Κωνσταντινούπολη, στην ιστορική πλατεία Ταξίμ, έγινε καθιστική διαμαρτυρία. Στο Ντιάρμπακιρ, μάλιστα, νεαροί Κούρδοι συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και προέβησαν και σε 7 συλλήψεις, μάλιστα. Η επίθεση των τουρκικών αεροσκαφών σημειώθηκε βράδυ στο πέρασμα, στο εωρινό πέρασμα μεταξύ του χωριού Ορτασού στο τουρκικό μέρος και στο την πόλη Χαφτανίν στην Ιρακινή πλευρά. Και με τα αποτελέσματα αυτά, όπως είπαμε, 35 τουλάχιστον επίσημα είναι οι νεκροί και αρκετοί είναι οι τραυματίες από αυτήν την επίθεση.